Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Να δούμε κάποιους πολύ ενδιαφέροντες δείκτες που αφορούν την κατάταξη της Κύπρου και σε παγκόσμιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διάφορους τομείς. Είναι μία μελέτη στην οποία έγινε και από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης στην Ελλάδα και αφορά την κατάταξή μας σε θέματα οικονομικής ελευθερίας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ελάτε να καλωσορίσουμε μαζί τους φιλοξενούμενους μας. Νίκος Ρομπαπάς, εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦΗΜ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρομπαπά. Καλό μεσημέρι. Και μαζί του επίσης ο Αλέξανδρος Αποστολίδης, επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, γιατί ένα μέρος των συμπερασμάτων αφορά την Κύπρο σε διάφορους τομείς. Να τα δούμε μαζί. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολίδη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ελάτε, κύριε Ρομπαπά, να μας πείτε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τους δείκτες. Είναι μια καλή κατάταξη σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω, η οικονομική ελευθερία, και λαμβάνει υπόψη ποιους παράγοντες. Καταρχάς, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην φετινή κατάταξη η Κύπρος βρίσκεται στην 24η θέση. Είναι αρκετά υψηλά, μια θέση ψηλότερα από ό,τι ήταν πέρσι. Mm-hmm. Και η οικονομική ελευθερία, όπως την μετράει ο δείκτης, μετράει 5 διαφορετικά πράγματα. Βλέπουμε και τους δείκτες εδώ. Είναι το μέγεθος του κράτους και το ύψος της φορολογίας. Το δεύτερο έχει να κάνει δικαιοσύνη και την προστασία της ιδιοκτησίας. Το τρίτο αφορά το ισχυρό νόμισμα. Το τέταρτο, το ελεύθερο διεθνές εμπόριο. Και το πέμπτο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς. Και στους 5 αυτούς η κατάταξη σε πολύ ψηλό επίπεδο είναι στο μέγεθος του κράτους και στην χαμηλή φορολογία. Και αν θέλουμε να δούμε αντίστοιχα το κομμάτι που είναι σύγκριση με τους υπόλοιπους, είναι το κομμάτι της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Πάντως, θέλω επίσης να προσθέσω εμείς... Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεση, παρακαλώ. Συλλεύουμε ιδιαίτερα, αλλά δυστυχώς φέτος βρίσκεται στην 87η θέση. Είμαστε 50 θέσεις και κάτι ψηλά, πιο χαμηλά από εσάς. Οπότε σας ζηλεύουμε. Έχουμε την Κύπρος παράδειγμα που αποδεικνύει ότι η οικονομική ελευθερία ταιριάζει στους Έλληνες. Αυτοί οι δείχτες αφορούν και την κατάταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Ρομπαπά. Ναι. Βεβαίως. Υπάρχουν αρκετές χώρες ευρωπαϊκές που είναι πιο ψηλά από την Κύπρο. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές χώρες στις πρώτες 20 θέσεις. Και γι' αυτό, αν και ως Ελλαδίτης σας ζηλεύω, αν ήμουν στην Κύπρο, θα έβλεπα, για παράδειγμα, την κατάταξη της Ιρλανδίας, που είναι πολύ καλύτερη, ναι, της Μάλτας. Και προφανώς υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Δανία, που βρίσκονται πιο πάνω στην Κύπρο. Απλώς αναφέρω την Ιρλανδία και την Μάλτα ως χώρες που μπορεί κάποιος να σκεφτεί να συγκρίνει την Κύπρο με την Ιρλανδία ή τη Μάλτα πιο εύκολα από ό,τι την συνέκρινε από ένα μεγαθύριο όπως η Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, τώρα από πού λέτε να προκύπτει αυτό το δεδομένο της υψηλής κατάταξης στον δείχτη της οικονομικής ελευθερίας? Είναι το χαμηλό φορολογικό καθεστώς? Από πού εξαρτάται? Να πάμε ένα βήμα πίσω και να μιλήσουμε για τι είναι σημαντική οικονομική ελευθερία. Ναι. Γιατί χωρίς οικονομική ελευθερία, που είναι μέρος της προσωπικής ελευθερίας, τότε δεν μπορούμε να έχουμε δυνατότητα ευμάρειας, mm-hmm, ώστε η οικονομική μας ευμάρεια στην προσωπική μας καθημερινότητα έχει αντίκτυπο. Δηλαδή, η ελευθερία η προσωπική έχει και το οικονομικό της κομμάτι. Ναι. Σωστά είπατε ότι υπάρχει το θέμα ότι έχουμε χαμηλή φορολογία, αλλά εγώ θα θεωρούσα ότι το να είμαστε 10η από τις 27 χώρες της Ευρώπης είναι άκρως απογοητευτικό, mm-hmm, ιδιαίτερα όταν δούμε τους δείχτες και δούμε που δεν πάμε καλά. Βλέπουμε ότι υστερούμε πάρα πολύ στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, γιατί παίρνει τόσα χρόνια, περίπου 7 χρόνια, για να περάσει μια πρωτόδικη απόφαση στο δικαστήριο. Ναι. Αυτό είναι αυτό που λέμε για η δικαιοσύνη και ότι πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και μια γρήγορη απονομή δικαιοσύνης. Οικονομικά όλοι πληγόμαστε από το γεγονός ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο, δηλαδή το ένα που θα έλεγα ότι κάπως πρέπει να σκεφτούμε ξανά, είναι ο αληθινό κόστος
της έλλειψης γρήγορης δικαιοσύνης τις έχει όλοι οι Κύπροι. Και θα πρέπει να ήταν για όλους τους Κύπριους αυτό το θέμα που βλέπουμε ότι πάει από αναβολή σε αναβολή. Επίσης θα ήθελα να πω, είναι και πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα στοιχεία πιο παλιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος φέτος, αλλά σταδιακά στο δείχτη βλέπουμε μείωση της εμπιστοσύνης προς την αστυνομία. Και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί, ιδιαίτερα επειδή είναι εμπιστοσύνη όπως θεωρούμε στο να μπορεί η αστυνομία να λύνει τα προβλήματα μας. Μάλιστα. Και τέλος, θα έλεγα μεγάλη γραφειοκρατία σε θέματα επιχειρήσεων. Ώστε από τη μία θέλουμε να είμαστε επιχειρηματικό κέντρο και είμαστε, από την άλλη όμως φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία και ακόμα κινούμαστε με το χαρτί, με διαδικασίες που ακόμα και στην Ελλάδα, εγώ ζηλεύω την Ελλάδα να βλέπω τις διαδικασίες που μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά πλέον, που ακόμα στην Κύπρο δεν μπορούμε. Νομίζω να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία στα δύναμα σημεία η κάθε χώρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί και να έχουμε και καλύτερη κατάταξη στην επόμενη έκθεση, στην επόμενη μελέτη, έτσι κύριε Ρόμπαμπα. Ακριβώς έτσι, και για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Αποστολίδης, αν δούμε τη διαφορά που έχει η Κύπρος από την Ιρλανδία στο κομμάτι της δικαιοσύνης και της προστασίας της περιουσίας, αν μπορούσε να κλείσει αυτή τη διαφορά, η οποία είναι σημαντική, είναι πάνω από μία μονάδα, ουσιαστικά θα βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση με την Ιρλανδία. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι στους πέντε δείκτες την μεγαλύτερη αδυναμία που μπορεί κάποιος να εντοπίσει στην Κύπρο είναι στον τομέα αυτό, με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Βέβαια, ξαναλέω ότι ως Έλληνες μακάρι να ήμασταν σαν και εσάς. Σας ευχαριστώ για τους δύο πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.